Μα είναι ότι ο κύριος Πατούλης θα μας πει όλα αυτά που έχει ετοιμάσει ο Δήμος. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και να σας ενημερώσουμε αμέσως μετά την ομιλία του κυρίου Πατούλη, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ούτως ώστε να ενημερωθείτε περισσότερο όσο αφορά τα θέματα της μηχανοκίνησης. Κύριε Πατούλη, ο λόγος σας. Καταρχήν θα έλεγα ότι καλωσορίζουμε όλους εκείνους οι οποίοι νιώθουν ότι το Μαρούσι είναι μια μεγάλη αγκαλιά, και έτσι είναι, και μάλιστα σε μια περίοδο που πρέπει να υπάρξει εξωστρέφεια για τη χώρα μας, να υπάρχει χαμόγελο και να χειροκροτήσει κανείς τους ικανούς. Ξέρουμε ότι στο 7ο Motor Festival θα υπάρξουν διεθνείς συμμετοχές, όπως είπε ο οργανωτής, ο κύριος Μιχάλης Κοντιζάς, τον οποίο βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω, διότι το να υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός στα διοικητικά όρια ενός Δήμου, όπως είναι το Μαρούσι, που βεβαίως έχει το ΟΑΚΑ, την Ολυμπιακή Εγκατάσταση της χώρας μας, και που εκεί μέσα από τον παγκόσμιο προσανατολισμό που έχουμε για την πόλη μας σε επίπεδο άθλησης και επιχειρηματικότητος, είναι η καλύτερη στιγμή αυτού του φεστιβάλ. Υπάρχει ένα ειδικό κοινό. Το κοινό το οποίο αγαπά εκείνους τους ικανούς που μέσα από τη μηχανοκίνηση δίνουν την αδρεναλίνη σε όλους μας το αίμα, και προφανώς και σε εκείνους, αλλά και συγχρόνως διαθέτουν το πώς γίνεται η ασφαλής οδήγηση, το πώς μπορούμε να μεταμπαλαμπαδεύσουμε το ωραίο, το ικανό, αλλά και το ασφαλές. Και αυτή η προοπτική σίγουρα την Ολυμπιακή πόλη του Αμαρουσίου την ενδιαφέρει. Θα είμαστε όλοι εκεί για να χειροκροτήσουμε, για να ευχαριστήσουμε, και επειδή ακριβώς υπάρχει και η ευγενής διάθεση όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το άθλημα να βοηθήσουν μέσα από την κοινωνική προσφορά τον ευπαθή πολίτη της πόλης μας, μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο, θεωρώ ότι τα πετυχαίνουμε όλα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ως πολίτη αυτής της πόλης, να σας ευχηθώ το καλύτερο δυνατόν, και φυσικά νομίζω ότι ανοίγεται την αυλαία ενός μεγάλου γεγονότος. Του γεγονότος ότι το επόμενο διάστημα η πόλη μας μέσω των αθλητικών εγκαταστάσεων θα μεταλαμπαδεύσει αυτή τη διάθεση που έχει, ώστε να είναι προορισμός το Μαρούσι, όπως είπα και πριν, για άθληση, επιχειρηματικότητα και υγεία. Είναι καλή συγκυρία, είμαι σίγουρος για την επιτυχία, και φυσικά να ευχαριστήσουμε και όλους εκείνους τους αθλητές οι οποίοι θα παραβρεθούν μέσα από τη δική σας οργάνωση, που όπως είπατε δεν θα είναι μόνο από την Ελλάδα, αλλά θα είναι και από αρκετές χώρες διεθνώς. Καλή επιτυχία μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο για τα καλά. Να υπάρχει... Όχι, μπορείτε να ολοκληρώσετε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο σίγουρα θα κοιτάξουμε μέσα στην προσπάθεια που κάνουμε ως πόλη, να εντάξουμε στην παγκόσμια κοινότητα την πόλη μας, όπως είπα και πριν, και μέσα σε αυτό το κλάστερ, αυτό το υπερθέαμα και την ασφάλεια την οποία κανείς μπορεί να βλέπει σε ταχτά χρονικά διαστήματα τελικά στην πόλη μας, μέσα από το Moto Festival. Ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία, και είτε μπει μέσα κανείς συνοδηγός, είτε είναι έξω ως θεατής, χρήσιμο θα είναι για αυτόν που θα έρθει. Καλή μας επιτυχία. Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Motor Festival θα γίνει 2, 3 και 4 Ιουνίου, και η αυλαία θα γίνει στις 2 του μηνός, στις 7 το βράδυ, και θα ανοίξει ο κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.